Σε αναφορά με το θέμα της μεταβίβασης της ΔΕΗ, δεν είμαι σύμφωνος, έτσι. Μέσα στο καλοκαίρι βγάλαμε και ένα θέμα τώρα και πάμε με 100 βουλευτές στο θερινό να αναλάβουμε εμείς, αν θέλετε, γιατί συμμετέχω σε αυτό το τμήμα, ώστε να δούμε το νομοσχέδιο για να ψηφίσουμε το συγκεκριμένο. Με τι δεν είστε σύμφωνος? Δεν είμαι σύμφωνος γιατί το συγκεκριμένο θέμα... Με την ουσία του νομοσχέδιου. Με τη διαδικασία. Το νομοσχέδιο αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί στην Ολομέλεια με παρουσία των 300 βουλευτών, ούτως ώστε να μην μπαίνουν αυτά τα ζητήματα των 120 υπογραφών. Γιατί οι 120 υπογραφές είναι το αν θα συζητηθεί πρώτα στην Ολομέλεια και μετά να πάει σε δημοψήφισμα. Αυτό σημαίνει ότι θα το ψηφίσετε. Αφήστε τώρα να σας πω πρώτα το διαδικαστικό και μετά θα σας πω το αν θα το ψηφίσω ή δεν θα το ψηφίσω. Και πάμε και λέμε ότι εμείς είμαστε δύο βουλευτές τώρα από πλευράς του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Και προσπαθούμε από χτες που μπήκε για συζήτηση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να βγάλουμε συμπεράσματα. Γιατί το νομοσχέδιο αυτό, έτσι όπως έχει κατατηθεί, νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολλές βελτιώσεις. Οι βελτιώσεις αυτές βέβαια ανακοινωθήκαν από τον τύπο ότι μπορεί να συμφωνηθήκαν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα στα χέρια. Άρα εμείς καλούμαστε. Εσείς το είδατε το νομοσχέδιο? Εγώ το είδα το νομοσχέδιο. Και το νομοσχέδιο αυτό είναι να σας πω ότι έχει την υπογραφή του Στουρνάρα. Το νομοσχέδιο έχει, αυτό. Ενώ δεν έχει του Χαρδούβαλη, έτσι. Αυτό λέει. Αφήστε να ολοκληρώσω. Δεν χρειάζομαι συμβούλου. Μπορώ να τα πω, κύριε. Ναι. Γιατί το έβαλα και χθες στην Επιτροπή. Αυτό το νομοσχέδιο έχει την υπογραφή του Στουρνάρα. Ο Στουρνάρα σήμερα δεν είναι υπουργός. Εγώ δεν ξέρω αν συμφωνούσε τότε ή συμφωνεί. Σήμερα δεν είναι υπουργός. Του το είπατε. Το είπα χθες στην Επιτροπή. Τι και, να κάνω. Και τι σας είπαν. Και τι είπα. Προσπαθούσα να βρουν διάφορα τεχνάσματα. Θα τον δουν τον υπουργό αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί. Διαδικαστικά. Το νομοσχέδιο αυτό καθίδει. Γιατί εδώ πάμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε. Εγώ θα το πω αξιοποίηση. Γιατί αν ήταν για θέμα πώληση, το ΠΑΣΟΚ δεν έλεγε ποτέ για πώληση το 30% τη μικρή ή τη μεγάλη ΔΕΗ. Και από εκεί και πέρα το νομοσχέδιο αυτό, έτσι όπως έχει κατατεθεί, έχει προβλήματα. Μισό. Δηλαδή αυτά που συμφώνησε ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά, όπως μας τα ανακοινώσαν εμάς, δεν είναι μέσα στο νομοσχέδιο? Δεν είναι μέσα στο νομοσχέδιο. Εγώ είμαι βουλευτής και δεν ξέρω τίποτα. Υπάρχουν 9 αλλαγές. Μισό. Αφήστε, κύριε. Το νομοσχέδιο αυτό έχει κάποιες τροποποιήσεις, κάποιες βελτιώσεις, τις οποίες συμφωνήσα. Οι οποίες και χτες ζητήσαμε να κατατηθούν στην Επιτροπή και δεν έχουν κατατηθεί. Λέω ο Υπουργός, θα σας ακούσουμε, θα ακούσουμε τα κόμματα και μετά θα καταθέσουμε. Καθίστε, και... ένα λεπτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό το ρεπορτάζ τώρα κάνουμε από εσάς. Εδώ μας είχαν παρουσιάσει μια εικόνα, η του ΠΑΣΟΚ κυρίως. Ναι, ότι μισό λεπτό. Τι να σας πω, εγώ είμαι βουλευτής, τώρα είμαι στο τμήμα, καλούμε να πάω να ψηφίσω και για αυτά τα πράγματα δεν ξέρω. Έτσι είναι, κύριε Κασί. Έχει απόλυτο ένα λεπτό. Τι να κάνω τώρα να πω ψέματα. Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα στον ελληνικό λαό. Έτσι είναι. Δεν ξέρω τι έχει συμφωνήσει στον ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ υποχρεούται να τα φέρει, να τα δούμε αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει. Μα γιατί κρυφά θα είναι, δεν τα φέρει. Δεν ξέρω. Και λέω ότι καλοκαίρι καιρό στο θερινό τμήμα μα έμασε ο καημό να πάμε να πουλήσουμε τη ΔΗ. Να πάει. Γιατί διαδικαστικά και βέβαια μπαίνουν τα ερωτήματα και εδώ δίνουμε και τροφή στην αντιπολίτευση. Γιατί να μην συζητηθεί στην Ολομέλεια του συγκεκριμένου. Γιατί δεν προαπαιτούμενο για 15 μέρες για τον έλεγχο. Δεν είχαν χρόνο γρήγορα να το φέρουν. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αλλά ήθελα να το φέρουν σε ειδική σύνθεση για να μην υπάρξει ένα τρόπο. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος ως βουλευτής. Ακούστε με να σας πω για να μου πείτε έτσι. Κάνοντας ρεπορτάζ εδώ λοιπόν τον Δημήτρη, μας έλεγαν οι του ΠΑΣΟΚ ότι το νομοσχέδιο είναι καταπληκτικό. Κάναμε τις βελτιώσεις. Αν εμένα δεν με θεωρούν. Της Δημοκρατίας μας λέγανε ότι το νομοσχέδιο δεν έχει. Αν εμένα λέω δεν με θεωρούν ότι είμαι ΠΑΣΟΚ, να τους πω ότι είμαι ΠΑΣΟΚ. Είμαι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα και οφείλω αυτές τις βελτιώσεις τροποποιήσεις 9 σημεία. Ξέρετε ότι το νομοσχέδιο έχει 13 άρθρα μόνο και 9 είναι οι τροποποιήσεις. Άρα το σχέδιο αυτό αλλάζει άρδιν. Πρέπει να το δούμε. Δεν τις ξέρουμε. Έτσι. Δεν τις ξέρουμε. Σε νέα τροπολογία δεν τις ξέρουμε. Τώρα μας ευνηδιάζεται. Όχι, μας ευνηδιάζει με την έννοια ότι... Όχι, κύριε, δεν σας ευνηδιάζει, κύριε. Κύριε Οικονομία, σας τα έλεγα και εγώ προχθές ότι αυτά δεν έχουν εμφανιστεί οι δίθεν αλλαγές. Έχει απόλυτο δίκιο ο Δεν είσαστε το ίδιο με τον κύριο ότι... Κασί. Γιατί ο κύριο Κασί είναι βουλευτής που καλύτερα να ψηφίσει. Όχι, τα ξέρει όλα. Το ξέρω, ξέρω πολύ καλά ποιο είναι ο κύριο Κασί. Δεν θέλω, δεν χρειάζομαι συμβούλους και συμπαραστάτες. Προφανώ. Ακούστε όμω. Κύριε Νεράντζη, επειδή το ύφο σα το ειρωνικό δεν ταιριάζει. Κύριε Νεράντζη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί μπορώ να το κάνω κι εγώ. Αυτή τη διαδικασία μπορώ να την κάνω κι εγώ και καλύτερα από εσά. Τι φαντάζεστε δηλαδή ότι εσεί έχετε αυτό το προνόμιο. Σα πληροφορώ ότι το ξέρω και καλύτερα. Και μην
εκνευρίζεστε. Νομίζω... Μη γελάτε γιατί δεν σας ταιριάζει. Αυτό είναι λοιπόν, αυτή η αντιπαράθεση. Καταλάβατε. Είναι... Γιατί έχετε ένδια επιχειρημάτων. Δεν βοηθά καθόλου. Θέλουμε να είμαστε πιστικοί στον ελληνικό λαό. Ακριβώς αυτό είναι. Μάθατε να σας δώσαν ένα χαρτάκι το οποίο δεν το γνωρίζετε. Και λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Κύριε Καμπουράκη, παρακαλώ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Νεράτζη. Γνωρίζει από πού τροποδοτείτε. Δεν έχω διάλογο. Παρακαλώ. Καλά και εγώ δεν έχω μαζί σας. Ωραία, τότε το κάνω στο πάνελ. Να δώσουμε μια ερώτηση. Τι λέτε, κύριε. Ποιο είστε εσείς που δεν θέλετε διάλογο. Κατετέθηκε. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι είστε ένας ψεύτης. Αυτό σας λέω και σας προκαλώ να μου πείτε από πού τροφοδοτείτε το ορυχείο. Από πού τροφοδοτείτε. Κύριε Αδαμίδη, ένα λεπτό. Περίμενε, κύριε Αδαμίδη. Να ξεκαθαρίσω. Κύριε Καμπουράκη, ρωτάω ευθέως το πάνελ. Από πού τροφοδοτείτε η μονάδα τη Μελίτη. Σε λίγο θα ρωτήσετε μισό λεπτό. Από ιδιωτικό ή από δημόσιο ορυχείο. Να σας πω κάτι. Εδώ ένα βουλευτή του Πασόκ από αυτού που θα κληθούν να ψηφίσουν, μας λέει ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι αυτό που περίμενε να φτάνει. Συμφωνούμε. Ναι, αλλά εσείς έχετε υποχρέωση, κύριε Καμπουράκη. Κρατήστε ένα λεπτό, κύριε. Κύριε Αδαμίδη. Αλλά έχετε υποχρέωση. Όταν ο βουλευτής λέει ψέματα, θα πρέπει να τον διακόπτετε. Κύριε Αδαμίδη. Και λέω εγώ λοιπόν, κύριε Καμπουράκη, τη συνέλευσα. Παρακαλώ. 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 Μπορείτε να το προστατεύετε όσο θέλετε, κύριε Καμπουράκη. Αλλά εγώ θα πω τα πράγματα. Εσείς μπορείτε. Κύριε Αδαμίδη, δεν μ' αρέσει το ύφος σας. Σε ποιον αρέσει, δύο λεπτά, όμως, δύο λεπτά, το, κύριε Οικονομέα. Δεν μου αρέσει καθόλου να κάνει. Εμένα δεν μου αρέσει ο τρόπος. Ένα λεπτό. Μα κατηγορείτε ότι. Πρόσωπο εργαζομένων, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή του λέει εσύ είσαι. Όχι, μα λέτε δηλαδή. Όχι, δεν θέλω αυτό. Το υποτιμητικό ύφο του κυρίου Νεράτζη. Εγώ λοιπόν άλλο θα πω. Κύριε Αδαμίδη, που απαντήσατε στο υποτιμητικό ύφο το οποίο θεωρείτε ότι είχε, το απαντήσατε. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να υποτιμάτε εμά ότι προστατεύουμε κάποιον. Είναι προσβλητικό. Και να το ανακαλέσετε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μου αφήνετε να κάνω την ερώτηση. Και εγώ σας ζητώ συγγνώμη, αλλά κάντε μου τη χάρη, καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη θέση αυτή. Αφήστε με να κάνω λοιπόν την ερώτηση. Γιατί είναι κύριο το ζήτημα. Σας αφήσω να κάνετε την ερώτηση. Κύριε Αδαμίδη, δύο λεπτά. Αφήστε να λύσουμε δύο λεπτά το θέμα ανάμεσα στους δύο για να καταλάβουν τι γίνεται στη Βουλή. Και μετά να πούμε για τη Μελέτη. Θέλετε να βοηθήσω, κύριε Καμπουράκη. Θέλετε να βοηθήσω. Καθίστε λοιπόν να το αναδείξουμε. Να πω κάτι που θα βοηθήσει.